Καλησπέρα σας, πατέρες μου και αδελφοί μου. Χαίρομαι που είμαι σε αυτήν την τακτική σύναξη, από ό,τι πληροφορούμε, που έχετε, σε αυτήν την ευλογημένη ενορία του Αποστόλου Ανδρέα της Αγίας Βαρβάρας στο πλατεία Γλαντζιάς. Αρχικά, με τον πάλε ποτέ συμφοιτητή μου, πατέρα Γεώργιο, στο τηλέφωνο μιλώντας, ερώτησα τι είναι αυτή η συντροφιά που έχετε. Μου λέει, είναι νέοι που έρχονται σε έναν απόδειπνο και μετά γίνεται μια ομιλία, συνομιλία. Του λέω, τι τους απασχολεί, τι θα θέλουν να ακούσουν από τον μόρφο. Μου λέει, ο πάτερ, έχουν μια αγωνία για όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και ιδιαιτέρως στο τρέχον έτος, με τους πολέμους, με την ανεργία, με την ακαταστασία του κόσμου, του σύμπαντος κόσμου. Όταν μόλις μου είπε με τους πολέμους, με τον πόλεμο, επειδή ασχολούμαι και παρακολουθώ τα γεγονότα τόσο από τη γεωπολιτική τους, όσο και από την πνευματική τους ορθόδοξη διάσταση, αμέσως άκουσα έτσι μέσα μου έναν πολύ αρχαίο ρητό του μεγαλύτερου προσοκρατικού φιλοσόφου, του Ηρακλήτου. Ο Ηράκλητος ήταν ο πιο μυστήριος φιλόσοφος πριν από τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Όσοι ασχολείστε με φιλολογία θα πρέπει να τον έχετε συναντήσει. Είναι από τους αρχαίους ο πλέον αγαπημένος μου. Γιατί έλεγε πράγματα που είχαν πολλαπλή ερμηνεία και πολλαπλή σημασία. Δεν ήταν Ευρωπαίος, ήταν ανατολικός άνθρωπος. Άνθρωπος δηλαδή, τι σημαίνει ήταν ανατολικός, άνθρωπος που αγαπούσε το μυστήριο. Η αλήθεια να μην εξαντλείται στις λέξεις, να είναι κάτι πέρα από αυτόν που ορίζουν οι λέξεις. Ένα τραγούδι σύγχρονο λέει, πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης, όχι ο Τσίπρας, κάποιος Αλέξης. Ναι. Οπότε, τι λέει αυτός ο σοφός άνθρωπος, χωρίς να σημαίνει ότι υιοθετούμε εμείς οι σύγχρονοι, οι ορθόδοξοι χριστιανοί κατά πάντα τη δική του προσέγγιση, η οποία είπαμε επιδέχεται πολλαπλών ερμηνεών. Είπε, χρόνια πριν, δηλαδή ο Ηράκλητος έζησε τον 6ο π.Χ. αιώνα. Είπε, πόλεμος πάντων πατήρ, πόλεμος πάντων βασιλεύς. Ο πόλεμος είναι πατέρας των πάντων και βασιλιάς των πάντων και μερικούς τους έκανε θεούς, άλλους ανθρώπους, μερικούς τους έκανε δούλους, άλλους ελευθέρους, είπε ο Ηράκλητος τότε. Που θεωρούσε ότι ο πόλεμος, η σύγκρουση, ο ανταγωνισμός των αντιθέτων εξασφαλίζουν την αλλαγή, την τάξη και την αρμονία του κόσμου. Η αρχαιοελληνική αυτή κοσμική αντίληψη, λένε πολύ σημερινή, ιδιαίτερος της δυτικής σκέψης, ότι έχει ισχύ μέχρι σήμερα. Πολλοί λένε ότι κάθε 50 με 100 χρόνια πρέπει να γίνεται ένας μεγάλος πόλεμος, ένας παγκόσμιος πόλεμος, για να φέρει ισορροπία στον πλανήτη. Βεβαίως αυτή η αντίληψη κρύβει μια φιλοσοφία αρχαιοελληνική που την έχουν μέχρι σήμερα και οι Ινδοί και οι Κινέζοι, την κυκλική αντίληψη περί του τι είναι κόσμος. Ότι δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ανακύκλωση στη ζωή μας. Ο χριστιανισμός έφερε ακριβώς μια καινούργια αντίληψη περί ανθρώπου, περί κόσμου και περί Θεού. Είναι η λεγόμενη γραμμική αντίληψη. Ότι ο κόσμος και ο άνθρωπος που είναι κομμάτι του κόσμου έχει αρχή και τέλος. Αυτό σημαίνει γραμμική αντίληψη. Η γραμμή είναι μια ευθεία, δεν είναι κυκλική αντίληψη, ανακύκλωση δηλαδή. Από την άλλη, ένας άλλος σύγχρονος του Ηράκλητου, ο Ηρόδοτος, έλεγε ότι
Κανείς δεν είναι τόσο ανόητος ώστε να προτιμά τον πόλεμο από την ειρήνη. Γιατί στον καιρό της ειρήνης τα παιδιά θάβουν τους γονείς, ενώ στον καιρό του πολέμου οι γονείς θάβουν τα παιδιά τους. Θυμάμαι τη μάνα μου όταν έθαβε το γιο της, τον αδελφό μου τον Πέτρο, που σκοτώθηκε στη διάρκεια του πολέμου του 1974, χωρίς να έχει διαβάσει ποτέ τη Ηρόδοτο. Μια γυναίκα της Λαϊκής Ευσέβειας της Κύπρου, όταν τελειώσαμε την κηδεία και πρόσφυγες τότε και χαροκαμένοι, εμείς όλοι ξεκινήσαμε να πάρουμε το φέρετρο στο νεκροταφείο για τον ενταφιασμό. Η μάνα μου είπε όχι, εγώ θα κάτσω εδώ στον καφενέ να σας περιμένω. Μέσα στον πολύ της πόνων είχε την αντίληψη την αρχαία ότι τα παιδιά δεν πρέπει να τα θάβουν οι γονείς τους. Και περίμενε να κάνουμε εμείς τον ενταφιασμό και να επιστρέψουμε πίσω, να τις συλληπιθούμε. Μου έκαμε εντύπωση ότι είχε αυτόν το σθένος, τη δύναμη να κρατήσει μία αρχαία παράδοση. Όχι, λέει, τα παιδιά μας θα μας πάρουν εις τον τάφο, όχι εμείς τα παιδιά μας. Τώρα, ένας πρόγονος της μιλιάς της μάνας μας και κάθε ορθόδοξης μιλιάς, βεβαίως, είναι ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος τι έλεγε. Ο Μέγας Βασίλειος διαφοροποιήτουν από τον Ηράκλητο και πιο πολλά προσέγγιζαν τον Ηρόδοτο, αποκήρυτεν τον πόλεμο. Αλλά την ίδια στιγμή τον προσέγγιζαν ποιμαντικά, γιατί ήξερε ότι οι χριστιανοί ζουν σε έναν κόσμο γεμάτον έρηδες, συγκρούσεις. Μα μόνο το σπίτι μας έχει συγκρούσεις. Μόνο ο εαυτός μας έχει τις συγκρούσεις που είπε η Παπαδιά, η Ευσεβία. Τις εσωτερικές συγκρούσεις. Συνεχώς έχουμε επιθυμίες στην καρδία, έχουμε λογισμούς στο νου, τις οποίες, εάν αγαπούμε και πιστεύουμε τον Χριστό ως τέλειον Θεό και τέλειον άνθρωπο, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις επιθυμίες της καρδίας, αυτούς τους λογισμούς του λογικού μέρους της ψυχής, για να μην αδικούμε την ορθόδοξη ανθρωπολογία, όχι ακριβώς. Ο νους είναι κάτι άλλο, δεν είναι αυτό που νομίζουν οι σημερινοί. Οι λογισμοί είναι κομμάτι όχι του νου, αλλά του λογικού μέρους, του εγκεφάλου. Λοιπόν, άρα έναν πόλεμο τον έχουμε και εμείς οι ίδιοι, κάθε στιγμή. Και αυτόν φτάνουμε σε αυτόν που ήταν το δεύτερο μας θέμα, η μετάνοια. Άρα, αναλύοντας τη σύγχρονη γεωπολιτική, αλλά και τη θεολογία περί πολέμου, δεν διαφέρει και πολύ από τον πόλεμο που έχουμε εντός μας κάθε στιγμή με την αμαρτία μας. Ο ίδιος ο μεγάλος τραγουδιστής των νεοελλήνων, ο Καζαντζίδης, όσοι τον αγαπούν, οι πιο παλιοί τον αγαπούσαν πιο πολύ, λέει: αμαρτία μου, είσαι μέσα μου, μες στα στήθια μου και πώς να σε βγάλω. Με ένα στίχο εκφράζει μια μεγάλη θεολογική αλήθεια. Λοιπόν, ο Μέγας Βασίλειος λέει αυτές τις συγκρούσεις ότι χριστιανοί αναποφεύκτως ζούμε σε έναν κόσμο που έχει συγκρούσεις. Ο κόσμος του εαυτού μας, ο κόσμος της οικογένειάς μας, της εργασίας μας και βεβαίως ο ευρύτερος κόσμος του κράτους μας, του έθνους μας, της γειτονιάς μας. Μάλιστα, ένα μεγάλο μέρος του δικού του ποιμνίου του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου ήταν τότε ακρίτες. Μην ξεχνούμε ότι ο Μέγας Βασίλειος ήταν ιεράρχης, αρχιεπίσκοπος Κεσάριας της Καπαδοκίας. Μια περιοχή που ήταν στα σύνορα της Ρωμιοσύνης, που συνεχώς συγκρούεται πότε με Πέρσες, αργότερα με Άραβες, μετά με Οθωμανούς, μέχρι που εκατελήφθη η Κεσάρια από τους Οθωμανούς του. Άρα, έβλεπε ο ίδιος ότι ο πόλεμος ήταν μια τραγική πραγματικότητα μέσα στη ζωή των ανθρώπων και δι' των χριστιανών. Ο Άγιος Βασίλειος
Το είδε ποιμαντικά, όπως είπαμε, δηλαδή, εντάξει, όπως υπάρχει αμαρτία μέσα μας και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Είτε αυτή η αμαρτία είναι κληρονομική, από πάθη των γονιών μας, των παππούδων μας που δεν μετάνιωσαν και δεν εμείωσαν την ενέργεια αυτών των παθών μέσα μας, είτε είναι πολεμικές πράξεις οι οποίες αναπόφευκτα συμβαίνουν μέσα στα συμφέροντα των διαφόρων πολιτισμών και κρατών. Λοιπόν, και λέει ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε οι χριστιανοί αυτές είτε τις εσωτερικές μας συγκρούσεις αμαρτίες είτε τις εξωτερικές μας που είναι οι πολεμικές συγκρούσεις για να μπορέσουμε να σταθούμε ως χριστιανοί μέσα στις διάφορες περιστάσεις που, προσέξτε τη λέξη, παραχωρεί ο Θεός. Παραχωρεί ο Θεός. Δεν επιθυμεί ο Θεός. Αλλά όταν βλέπει ότι οι άνθρωποι επιμένουν, θέλουν πόλεμο, ο Θεός κάνει ένα βήμα πίσω, ως η άκρα ταπείνωσης που είναι, και επιτρέπει στον άνθρωπο να κάνει το ανθρώπινο του θέλημα. Αλλά του το επιτρέπει σε τέτοιο βαθμό που κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος να μπορέσει μέσα σε πολεμικές συνθήκες να γνωρίσει την μετάνοια, να γνωρίσει τον Θεό του, να γνωρίσει πρώτα μάλλον τον εαυτό του και ύστερα τον Θεό του. Άρα και όποιος πόλεμος, είτε ο πνευματικός πόλεμος που περιγράφει ωραιότατα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, είτε ο πόλεμος ο θερμός με όπλα που γίνεται από καιρού εις καιρόν, για τον Μέγα Βασίλειο και για κάθε άνθρωπον, άγιον άνθρωπον της Εκκλησίας μας, είναι άλλη μια ευκαιρία για μετάνοια. Για να δείτε, ο Μέγας Βασίλειος δεν ήταν κανένας ρομαντικός άνθρωπος, όπως εκαταντήσαμε πολλοί, δυστυχώς και από τους σημερινούς χριστιανούς, ούτε φοβικός, ούτε δεν φοβάτου. Είχε έναν τριοσύνη, είχε γενναιότητα. Αυτός επάλευε με αιρετικούς, επάλευε με τους αυτοκράτορες τους αιρετικούς, όπως τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Γιατί δεν εφοβάτουν αν πεθάνει, δεν εφοβάτουν εάν θα τον τιμωρήσουν, εάν θα τον πάρουν φυλακή. Θυμάστε όσοι έχετε γνώση το διάλογο με τον Μόδεστο που έκαμε ο Μέγας Βασίλειος. Η έγνοια του ήταν να ζήσει αιώνια, όχι εδώ, σε αυτήν την προσωρινή ζωή. Ούτως ή άλλως ζούμε σε αυτήν την προσωρινή ζωή. Ψηλά, χαμηλά, ζούμε. Η έγνοια μας να είναι αυτή η ζωή, πόσο μας προετοιμάζει, πόσο μας συγκροτεί εν μετανία πάντοτε και εν Χριστώ για την αιώνια ζωή. Άρα, στο μέτρο που ο άνθρωπος έχει προοπτική την αιώνια ζωή, αντέχει την κάθε εμπόλεμη κατάσταση. Είτε είναι εμπόλεμη κατάσταση της αμαρτίας, είτε πολεμική. Με όπλα δηλαδή. Θα ήθελα επίσης, κρατώντας με αφορμή τον Μέγα Βασίλειο, να πω το εξής, Πάτερ Γεώργιε. Λίγα χρόνια μετά τον Μέγα Βασίλειο, ένας σπουδαίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, που μοιάζει το όνομά του με τον Ηράκλητο, ο Ηράκλειος, αποφάσισε να διαλύσει την αυτοκρατορία των Περσών. Για να καταλάβετε, οι Πέρσες ήταν ο προαιώνιος εχθρός του Ελληνισμού και προ-Χριστού και μετά-Χριστού. Δηλαδή πώς είναι τώρα η Ρωσία με την Αμερική. Για χίλια χρόνια ήταν από τη Δύση οι Έλληνες και από την Ανατολή οι Πέρσες. Και συνεχώς είχαν συγκρούσεις. Θυμάστε από το σχολείο, το Θερμοπύλες, τη Σαλαμίνα, όλα αυτά. Αυτά συνεχίστηκαν και επί χριστιανικών χρόνων, επί ρωμαϊκών και στη συνέχεια επί βυζαντινών χρόνων. Αυτός που έδωσε τη χαριστική βολή και διέλυσε τα περσικά στρατεύματα ήταν ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ηράκλειος. Τέλος έκτου, αρχές του 7ου αιώνα. Οπότε ο Ηράκλειος
είδαν ότι έπρεπε, τι θα κάνουμε λέει με αυτούς τους βαρβάρους, πρέπει να τελειώνουμε, πως λέει τώρα η Ρωσία, τι θα κάνουμε με αυτούς τους τζιχαντιστές, πρέπει να τελειώνουμε, η Γαλλία τώρα, αφού την έπαθε. Λοιπόν, μαζεύει όμως τα στρατεύματα και τα ετοιμάζει για να κάνουν εκστρατεία στην Θεσσία. Έπρεπε όμως όλο αυτόν τον στρατό να τους ενθαρρύνει, να είναι αξιόμαχοι, να έχουν υψηλό φρόνημα ότι αξίζει να πεθάνω. Και παρακαλώ, γιατί να πεθάνω? Για να ελευθερώσουν τον Τίμιο Σταυρό, τον οποίο είχαν κλέψει οι Πέρσες από τα Ιεροσόλυμα. Και εντωμεταξύ ο Τίμιος Σταυρός, ενώ ήταν εχμάλωτος υπό των Περσών, έκαμνε θαύματα στους Πέρσες. Όπου περνούσε ο Τίμιος Σταυρός, οι διάφοροι μαγεμένοι, οι δαιμονισμένοι, οι άρρωστοι από τους Πέρσες, γίνονταν καλά. Βλέπεις, η χάρις του Θεού προσφέρεται σε κάθε άνθρωπο, όχι μόνο στους χριστιανούς. Είναι η αματική σε όλους. Παντού υπάρχουν καλοπροαίρετοι και πονεμένοι άνθρωποι. Οπότε έπρεπε να ελευθερωθεί ο Τίμιος Σταυρός. Και πηγαίνει στον Πατριάρχη, τον τότε Οικουμενικό Πατριάρχη, και του λέει: «Σε παρακαλώ, Αγιότατε, να εκδώσεις μία εγκύκλιο που να τη διαβάσω στο στράτευμα και να λέει η εγκύκλιος ότι όποιος σκοτωθεί σε αυτήν την σταυροφορία», πολλοί δυτικοί μας κοροϊδεύουν εμάς, ότι μας λέτε εμάς σταυροφόρους, ο πρώτος σταυροφόρος ήταν δικός σας, ο Ηράκλειος. Δεν έχουν και πολλοί άδικο σε αυτό. Μόνο που εμάς οι σταυροφορίες δεν εξετράπηκαν. Κράτησε, επειδή η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει την πληρότητα της αληθείας, εκράτησαν οι Πατριάρχες μας και οι Άγιοι μας τα πράγματα μέσα στα όρια τους. Να το πω απλά, δεν εξεχυλώσα. Με τους σταυροφόρους, τους δυτικούς εξεχύλωσα. Και μέχρι σήμερα έχουμε αυτά που έχουμε. Αυτά που βλέπετε να συμβαίνουν τώρα στη Συρία και αύριο στην Τουρκία και πιθανόν και στο Λίβανο και αλλού, είναι η συνέχεια των σταυροφοριών που ξεκίνησαν από το τέλος του 10ου αιώνα και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Με διάφορες μορφές, με διάφορες μορφές. Λοιπόν, του λέει να βγάλεις μια εγκύκλιο, του λέει Αγιότατε, που να λέει ότι όποιος πεθάνει στον πόλεμο να γίνεται Άγιος. Με αυτόν τον τρόπο του λέει όλοι θα θέλουν να πεθάνουν για να γίνουν Άγιοι. Θα συγχωρούνται οι αμαρτίες του που έκαμε σαν άνθρωπος και θα γίνεται Άγιος από την Εκκλησία. Η απάντηση του Πατριάρχη ήταν άμεση και κάθετη. Ήξερε καλή θεολογία ο Πατριάρχης. Ήταν ορθόδοξος. Του είπε αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Αντίθετα του λέει, να πεις στους στρατιώτες σου να πολεμήσουν για τον Τίμιο Σταυρό. Τώρα τις αμαρτίες θα συγχωρήσει ο Θεός είναι θέμα του Χριστού μας. Και μάλιστα αυτό το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Και έχει μεγάλη χρονική διάρκεια, του είπε. Μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία η δικαιοσύνη του Θεού είναι ανοιχτή. Και να τους πεις ότι όσοι ζήσουν και επιστρέψουν από τον πόλεμο θα τους βάλουμε και επιτίμιο 3 χρόνια να μην κοινωνήσουν. Ακούτε πως ήταν τότε οι Ορθόδοξοι Ιεράρχες, αυτός είναι κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου, ξέρεις. Δηλαδή επιστρέφεις ήρωας από τον πόλεμο, απελευθερώνεις τον Τίμιο Σταυρό, παρακαλώ, όχι την Κερίνια. Τον Τίμιο Σταυρό και σου βάζει η Εκκλησία επιτίμιο 3 χρόνια να μην κοινωνήσεις, γιατί μπορεί να σκότωσες έναν Πέρση. Έναν αλόθρησκο. Δηλαδή τόσο τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία τη ζωή οποιοδήποτε ανθρώπου. Η ζωή σου λέει είναι ιερή. Ο πόλεμος γίνεται κατά παραχώρηση Θεού, όχι κατά ευδοκία. Δεν το θέλει ο Θεός τον πόλεμο. Από αυτό και μόνο αντιλαμβάνεστε ότι η Εκκλησία μπορεί να αναγνωρίζει τους ήρωες,
και τους κάνουμε και μνημόσυνα και πρέπει να τους κάνουμε, αλλά δεν τους αγιοποιεί. Άλλον αγιότητα, άλλον ηρωισμός. Αυτό διαφυλάττει ο κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου, η απάντηση του τότε Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης και η διαχρονική εμπειρία. Άρα η Εκκλησία ξέρει ότι οι άνθρωποι κάνουν συνεχώς λάθη. Γνωρίζει πολύ καλά ότι οι έρηδες, οι συγκρούσεις και οι πόλεμοι, μικροί και μεγάλοι, προσωπικοί και εθνικοί, δεν φέρνουν την αρμονία στον κόσμο, αλλά υπηρετούν τον αιώνιο θάνατο, δηλαδή το έργο του διάβολου. Ξέρει ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να συμπονέσει, αλλά και να γίνει απάνθρωπος. Μπορεί να είναι σε κοινωνία με τον Θεό και τον συνάνθρωπό του, αλλά και να αποκοπεί από αυτήν την κοινωνία. Μα πιο πολύ ξέρει ότι οι άνθρωποι που έχουν επίγνωση της αμαρτωλότητάς τους μπορούν να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ μετάνοιας και αμετανοησίας και έχουν την δυνατότητα να γίνουν και πάλι άνθρωποι από υπάνθρωποι. Δηλαδή με το να βάζει επιτίμιο 3 χρόνια σε έναν ηρωικά μαχόμενο χριστιανό, του δίνει την ευκαιρία από ήρωας να ανέβει σε έναν πιο ψηλό πνευματικό επίπεδο που λέγεται αγιότητα. Αυτό είναι ο στόχος της Εκκλησίας μέσα στην καθημερινότητα, να μας ανεβάσει στο άλλον επίπεδο, στην άλλη όραση των πραγμάτων, να μην μείνουμε πολίτες της Κύπρου, να γίνουμε πολίτες και του ουρανού. Αυτή είναι η έννοια της Εκκλησίας. Γιατί συμφέρει, είναι αιώνιο συμφέρον. Διότι το να είσαι πολίτης του ουρανού σημαίνει έχεις αιώνια ζωή, τη ζωή της Αγίας Βαρβάρας. Και την Εκκλησία αυτόν την ενδιαφέρει πιο πολύ η σωτηρία του ανθρώπου δια της μετανοίας και της κοινωνίας με τον Θεό κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και αν βρίσκεται, είτε σε καιρόν ειρήνης είτε σε καιρόν πολέμου. Τώρα θέλω να αναφερθώ, Πάτερ μου, λίγο σε αυτά τα σύγχρονα που συμβαίνουν. Και είναι καλά οι άνθρωποι εδώ, είμαι βέβαιος ότι είναι διαβασμένοι, υποψιασμένοι, να δουν λίγο έναν επίσκοπο της Κύπρου πώς προσεγγίζει τη σύγχρονη αυτήν νέα εποχή και την νέα τάξη πραγμάτων που προσπαθούν να μας επιβάλλουν για να μην έχουμε πλέον ελευθερία. Γιατί όταν λέμε για μετάνοια, η μετάνοια είναι κατεξοχή έργων ελευθερίας. Όταν ο άνθρωπος μετανιώνει για τα πάθη του και τα λάθη του, ελευθερώνεται από τις ενοχές, από τις αμαρτίες του. Ελευθερώνεται από το παρελθόν του. Τον επισκέπτεται το Πνεύμα του Άγιο, ακόμα και πριν να εξομολογηθεί, όταν μετανιώσει, με το αίσθημα της ανακούφισης που αισθάνεται. Αναπνέει η ψυχή. Ξανά. Ύστερα βεβαίως χρειάζεται και για τα υπολανθάνοντα και τα εναγνία πτέσματα και πλημελήματα και η εξομολόγηση σε πνευματικό. Και βεβαίως ο πνευματικός θα οδηγήσει τον άνθρωπο στο κατεξοχή μυστήριο των μυστηρίων, στη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό προσέξτε το αν κοινωνάτε. Τι λέει ο Παπάς? Κοινωνά ο δούλος του Θεού ή η δούλη του Θεού, εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην αφήσουμε κανένα να μας κλέψει την ελευθερία και την ανάσα της ψυχής μας. Κανένα να μην αφήσουμε. Γι' αυτό βλέπετε, μόλις γεννηθεί ένας αιρετικός, ένας κακόδοξος, η Εκκλησία γίνεται αυστηρή. Πάρα πολύ αυστηρή. Γιατί? Γιατί κλέβει την ελευθερία των πιστών. Την ανάσα των πιστών. Και ο δυτικός πολιτισμός, για να μπούμε και στα σύγχρονα, και τα προηγούμενα είναι σύγχρονα λίμωνο, είναι η ζωή μας, η καθημερινότητά μας. Ο δυτικός πολιτισμός απεκόπινε εδώ και 1000 και πλέον χρόνια από αυτήν την αίσθηση της μετανοίας,
Και η Κύπρος, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στα Ιεροσόλυμα, στο κέντρο του κόσμου, πολύ κοντά στην Μέση Ανατολή, είναι κομμάτι της Εγγύης Ανατολής, η αποικιοκρατία που προηγήθηκε στην Κύπρο της Αγγλοκρατίας και στη συνέχεια και η Κυπριακή Δημοκρατία που προέκυψε και η ένταξή μας στην Ενωμένη Ευρώπη μας δημιούργησε μία ψευδαίσθηση ότι η Κύπρος γεωγραφικά περίπου είναι δίπλα από το Λονδίνο. Οι πιο πολλοί Κύπροι, δηλαδή ούτε καν δίπλα από τον Πειραιά, δίπλα από το Λονδίνο, έχει σημασία αυτό. Σπάνια θα δεις χάρτες, πολύ σπάνια, κανένας που είναι συλλέχτης, που να δείχνει την Κύπρο και τους γειτόνους της. Και είναι οι γείτονες της Κύπρου. Δηλαδή έπρεπε να βρεθεί τον Google για να δούμε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε σαχτές της Μικράς Ασίας και πολύ επίσης κοντά από τη Συρία και τον Λίβανο. Αυτοί είναι οι γειτονές μας. Αυτή είναι η γειτονιά μας. Άρα πρώτα πρέπει να γεωγραφικά να αυτοπροσδιοριστούμε και να αντιληφθούμε ότι όλα αυτά που τεκταίνονται αφορούν την Κύπρο. Με ρώτησε ένας δημοσιογράφος, γιατί πάνε ρώτατε, δεν έρχονται από αυτούς τους μετανάστες, που δεν είναι μετανάστες, ούτε οικονομικοί μετανάστες, είναι εισβολή αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, σχεδιασμένη από την νέα τάξη πραγμάτων για να ανακατώσει τους πληθυσμούς της Ευρώπης, να προκύψει ένας καινούριος πληθυσμός που να έχει ανάγκη, προσέξτε το τελευταίο, μια καινούργια θρησκεία. Μια πανθρησκεία. Αυτό είναι σχέδιο παλαιών, σιωνιστικό, το οποίο τώρα εφαρμόζεται και θα επιμένουν να το εφαρμόσουν. Ούτε και με τα γεγονότα της Γαλλίας θα λυγίσουν, διότι υπάρχουν μυστικές δυνάμεις πέρα από τις εθνικές κυβερνήσεις που προωθούν αυτά τα σχέδια. Προηγήθηκε ο ηθικός πόλεμος σε όλον τον ντουνιά και ανατράπην όλοι ο ηθικός κώδικας της χριστιανοσύνης. Σήμερα οι άντρες γίνονται γυναίκες, οι γυναίκες γίνονται άντρες. Όλοι ξέρετε τα σύμφωνα συμβίωσης, τις υιοθεσίες, τις περίεργες, τους περίεργους γάμους. Μετά ήρθε ο οικονομικός πόλεμος. Έγινε ο νους της γυναίκας, μετά έγινε ο νους των παιδιών μας, των εγγονιών μας. Και τώρα σου λέει πρέπει να γίνουμε και τον νου των παπάδων και των δεσποτάδων. Πιάνουμε σειρά δηλαδή. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας πόλεμος που γίνεται σε συνθήκες τάχα μου ειρήνης, αλλά ο πόλεμος γίνεται. Δεν είναι τώρα που ξεκίνησε ο πόλεμος. Ούτε πόλεμος είναι ανάγκη να ξεκινήσουν τα τυφέκια να χτυπούν εδώ δίπλα από τα Λατσιά και να φοβηθούν οι κάτοικοι του πλατεία Λατσιάς. Γίνεται ο πόλεμος. Και γίνεται μέσα μας. Και γίνεται μέσα σε αυτά τα οποία όλοι έχουμε, είτε επί τραπέζια είτε στην τσέπη μας. Και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Άρα όλοι είμεθα σε εμπόλεμη κατάσταση, προκαιρού. Πρώτα επαναλαμβάνω, ο πόλεμος ήταν και είναι ηθικός. Δηλαδή, τι σημαίνει ήταν ηθικός? Πολεμούμε με τις εντολές του Χριστού. Πώς να τις κρατήσουμε και πώς να κρατηθούμε από αυτές? Πόσο να μετανιώνουμε και πώς να μετανιώνουμε? Και είναι λίγοι που μιλούν για μετάνοια σήμερα. Μετά έχουμε τον οικονομικό πόλεμο. Η Κύπρος ήταν ένα από τα πειράματα, το κούρεμα. Και τώρα ζούμε και τον άλλον πόλεμο. Και με ρωτούν, μα γιατί δεν έρχονται οι μετανάστες στην Κύπρο, έρχονται κάτι λίγοι εμάς. Κάτι που χάνουν το δρομολόγιο και φτάνουν στο ακροτήριο Γκρέκο. Έδωσα μία απάντηση λίγο σκληρή, αλλά νομίζω είναι αληθινή.
Τους λέω νομίζω για δύο λόγους. Πρώτον, οι άνθρωποι θέλουν μια δουλειά και η Κύπρος τώρα έχει ανεργία για τους Κυπρίους, άρα δεν θα έχουν δουλειά στην Κύπρο. Αλλά τους είναι σχέδιο και το σχέδιο είναι η Κύπρος να μην είναι μέσα σε αυτό το πρόβλημα, το μεταναστευτικό. Και μας σώζει εμάς ο δεύτερος λόγος, δηλαδή που δεν έρχονται οι πολλοί μετανάστες. Σκεφτείτε δηλαδή να έρθουν εδώ 500.000 μουσουλμάνοι και να έχουμε δίπλα και άλλους τόσους έπικους. Ο λόγος τους, λέω, που δεν έρχονται είναι διότι μας θεωρούν εμπόλεμη ζώνη. Αυτός είναι ο λόγος. Ήμουν στο Λίβανο πριν 20 μέρες, με προσκάλεσε εκεί για κάποιες ομιλίες ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ο Τρυπόλεος Εφραίμ, Αγιορείτης, μαθητής του Αγίου Παϊσίου και του Ισαάκ του Λιβανέζου. Και αυτό λέγαμε, ότι μας θεωρούν και την Κύπρο εμπόλεμη ζώνη. Αν σκεφτείτε ότι τα πλοία τους, όλων και Ρώσων και Δυτικών, είναι από την Πάφο μέχρι τον Αποστόλο Ανδρέα. Άρα είμεθα εντός των πραγμάτων. Και δεν είναι μόνο τώρα που είμαστε, έχει χρόνια που είμαστε, έχει αιώνες που είμαστε. Πάντοτε η Κύπρος λόγω της θέσης της ήταν καταφύγιο. Καταφύγιο πολλών Ορθοδόξων, οι οποίοι όταν είχαν στις πατρίδες τους, στη Συρία, στο Λίβανο, στην Παλαιστίνη, στη Μεσοποταμία, εκεί που είναι το σημερινό Ιράκ, αυτές οι περιοχές ήταν γεμάτες Ρωμιοσύνη, γεμάτες χριστιανούς. Ήταν η Μητροπόλης του Χριστιανισμού. Όταν είχαν πολέμους, έπιαναν τα λείψανα των Αγίων τους και τις εικόνες τους, ερχόντουσαν που, με πρώτο σταθμό, την Κύπρο. Έτσι εκτίστηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Κουτσοβέντης, τον Πενταδάχτυλο, για όσους ξέρουν. Έτσι εκτίστηκε η Παναγία του Μαχαιρά, ο Άγιος Νεόφυτος. Αυτά τα μοναστήρια, έτσι ήρθαν οι Αλαμανοί Αγίοι στην Κύπρο, από το όρος Αλ Αμανός, που πήγα και το βρήκα πριν 5 χρόνια, στη Βόρειο Συρία, στο Χαλέπι, μαζί με τον Παύλο, που τώρα είναι αγνοούμενος, ο Χαλεπίου Παύλος. Άρα η Κύπρος πάντοτε ήταν μέσα στο κέντρο των εξελίξεων. Τώρα, εδώ που έχουμε φτάσει, οι πολιτικοί μας έχουν δυτική εκτροφή. Είναι English cool. Δεν μπορούν να καταλάβουν τη γλώσσα τώρα του Μόρφου ή του Παπαγιώργη ή τη δική μας γλώσσα. Εγώ τους δικαιολογώ τους ανθρώπους. Μπράβο, μπορεί. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Είπα του Προέδρου και του νυν και του πρώην, μου λέει, τώρα πιστεύεις, μου λέει, ότι να γίνει πόλεμος, μου λέει, και να έρθει η Ρωσία. Αυτά τους τα είπα πριν 3 χρόνια. Ο Χριστόφιας μου είπε, μα είχασε για πολλά έξυπνο. Μου λέει, πιστεύεις, μου λέει, σε προφητείες. Λέω του, μα ξέχασες να μου φορώ ράσα. Για να τα βάλω, του λέει, κάπου, για τα βάλω, κάπου πιστεύω. Και δεν είπε να γίνω δικηγόρος. Εμείς έχουμε μία πλέον αποκάλυψη των γεγονότων. Δεν μπορούμε εμείς να τα περιμένουμε τα γεγονότα, να τα ακούσουμε από το CNN. Ούτε που το ΡΙΚ και τον Αντένα. Εμείς ξέρουμε ότι θα έρθουν οι Ρώσοι όπως ήρθαν στη Συρία, ότι ο Λίβανος θα τσουρουφλιστεί σε κάποια στιγμή όταν θα γίνει ο μεγάλος πόλεμος, δεν θα καεί όμως, ότι το μεγάλο γήπεδο του πολέμου του μεγάλου θα είναι η Συρία και το Ιράκ και στη συνέχεια η Τουρκία και ίσως και η μισή Βουλγαρία. Και ότι κατά έναν παράδοξο τρόπο, λόγω, δεν θέλω να πω για λόγους, διότι όλοι οι τόποι έχουν Αγίους. Η Κύπρος και η Ελλάδα θα έχουν έναν περίεργο καθεστώς ουδετερότητας.
Όχι επειδή έχουμε επιδέξει τους πολιτικούς, αλλά όταν είσαι στον αναπνευστήρα, όταν είσαι στην εντατική μάλλον, δεν πάει στον χώρο. Είσαι καλωδιωμένος. Και να θέλεις, δεν μπορείς να πάρεις. Εμείς το πολύ πολύ θα βγούμε στον μπαλκόνι να δούμε τι γίνεται. Και θα ξαναπούμε μέσα, επειδή θα πονούμε τις δικές μας πληγές. Είτε από έλλειψη κάποιων αγαθών, είτε από κάποια αγωνία, στεναχώρια, θλίψη, μικρή κατάθλιψη. Θεραπεύονται αυτά. Λοιπόν, στο χωριό μου, ξέρετε με την ζώδια, είχαμε ανθρώπους ενάρετους και αμαρτωλούς. Ένας από αυτούς τους ενάρετους μας ήταν ο δεξιός ψάρτης, ο Δημήτρης του Πρωτόπαπα. Το 72-73 άρχισε να κλαίει ο Ερά. Του έλεγαν οι κόρες του, «Μα γιατί κλαίεις, πατέρα? Παιδιά μου, Τούρκοι θα κατοικήσουν στο χωριό μας. Θα πιάσουν τη μισή Κύπρο οι Τούρκοι. Πρόσφυγες θα γίνουμε οι πιο πολλοί». Και, «Πατέρα, μα ποιος σου τα είπε τα πράγματα? Ο άγγελός μου μου τα έδειξε σαν να βλέπω τηλεόραση». «Οι Τούρκοι θα σταματήσουν στο χωριό μας, τον Αστρομερίδη θα τον πιάσουν». «Άτε ρε πατέρα», «να πιάσουν τη Ζώθηκα και θα πιάσουν τον Αστρομερίδη. Σαν να σας πούμε εσάς, να πιάσουν τα Λατσιάνα, θα πιάσουν τον Πλατή». «Ναι, κόρη μου», τους λέει, «όσοι εδώ θα μείνουν και να μείνουμε για πάντα πρόσφυγες». Και απάντησε, «όχι, μου έδειξε ότι θα, πολλοί θα πεθάνουν στην προσφυγιά με τον πόνο της επιστροφής και δεν θα επιστρέψουν. Όταν θα ακούσετε ότι εδιαλύθηκε η Τουρκία και ιδρύθηκε μια καινούργια χώρα που θα λέγεται Κουρδία», έτσι την είπε, «τότε θα επιστρέψετε όλοι πίσω χωρίς πόλεμο, όσοι ζείτε». Τότε ούτε ξέραμε ότι στην Τουρκία υπάρχουν Κούρδοι. Εμείς τότε τσακωνούμαστε στην Κρυβική Μακαριακή για την ένωση με την Ελλάδα, όσοι εκεί ήταν όμως μας. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν αποκάλυψη της ιστορίας. Και όταν λέμε της ιστορίας, εννοούμε του μέλλοντός μας και του μέλλοντος των παιδιών μας. Άρα θα πρέπει να τους δώσουμε σημασία αυτούς τους ανθρώπους. Έφτασε ο καιρός και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να ακούσουμε και λίγο τους Αγίους, που η προφητεία είναι ένα δώρο του Αγίου Πνεύματος σε όλες τις γενναίες, όχι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη. Διότι η πιο πολύ η εκκοσμικευμένη ταυτότητά μας, η δυτική ταυτότητά μας, που μας κάνουν να νομίζουμε ότι είμαστε στο Λονδίνο, μας κάνουν αναλύσεις οι πολιτικοί μας και άλλοι, και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε και να πιστέψουμε έναν προφήτη του μεγέθους του Αγίου Παϊσίου, ενός συγχρόνου Αγίου της Εκκλησίας. Άρα εμείς ξέρουμε περίπου τα γεγονότα που έρχονται, που ήρθαν τώρα που εκατέβαινα από την Ευρύχου να έρθω εδώ, μου έστειλαν μήνυμα ότι εβομβάρδισαν οι Ρώσοι στον Λίβανο με άδεια των Λιβανέζων θέσεις τζιχαντιστών που είναι στα σύνορα τα ανατολικά του Λιβάνου και κινδυνεύει ακόμα και αυτή η Βηρυτός από τους φανατικούς. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου είναι αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας να κάνουν συμφωνία για να τα ρωσικά στρατεύματα να προστατεύσουν και τους Λιβανέζους. Αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Όταν ήμουν στο Λίβανο και οι Μαρονίτες και οι Ορθόδοξοι και μερικοί καλοπροαίρετοι μουσουλμάνοι, όχι Σουνίτες, Αλεβίτες, τα ίδια μου έλεγα. Εμείς στην Κύπρο έχω την εντύπωση ότι ζούμε
σε ένα θερμοκήπιο, σε ένα δικό μας κοσμάκι, όχι κόσμο, κοσμάκι, γεμάτη φόβο, γεμάτη αγωνία. Εμείς δεν έχουμε τίποτε, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει ο πόνος των ανθρώπων της Συρίας, ότι έχουμε νέους μάρτυρες εκεί, απόγονους της Αγίας Βαρβάρας. Ξέρετε που εμπομπάρδισαν οι Ρώσοι τώρα? Στην περιοχή που εγεννήθηκε και μαρτύρησε η Αγία Βαρβάρα, στην Ηλιούπολη του Λιβάνου. Πόσοι Κύπροι ξέρουν ότι ήταν Λιβανέζα η Αγία Βαρβάρα? Νομίζουμε ότι ήταν που το κιόλευκε. Ή δεν έχουμε μπει στον κόπο να ανοίξουμε λίγο τη γεωγραφία μας, τη γεωγραφία της ψυχής μας, όχι μόνο του χάρτη. Άρα τα πράγματα προχωρούν. Θα τελειώσω για να δώσω ευκαιρία για διάλογο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία πολύ επενδύσαμε, είναι Παναήρη που τελειώνει. Να το πω έτσι στα κυπριακά, όπως το λέει ο Λιμπέρτης. Και δόξασε ο Θεός, μπράβο. Η διαφημιζόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση των δανειστών, των τοκογλύφων, των διαφθορέων και των τυχοδιωχτών σήμερα βιώνει την ανασφάλεια και τον φόβο όπως τον βιώνουν εδώ και αιώνες οι λαοί και της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, όπου αυτοί ήταν απικιοκράτες. Ό,τι σπήρνει, ό,τι σπήρεις θα θερήσεις. Είναι πνευματικός νόμος αυτός. Και για τα πρόσωπα και για τα έθνη. Το οικοδόμημα αυτό εκατάρρευσε, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και πνευματικά και κοινωνικά, αφού είναι ανίκανη η Ενωμένη Ευρώπη να διαχειριστεί το ανθρωπιστικό πρόβλημα των προσφύγων, των μεταναστών, που είναι πολιτικό πρόβλημα, και προπαντός να εγγυηθεί την ασφάλεια στους πολίτες της. Μια δεκάδα Ισλαμιστών έσπηρε τον πανικό και φανέρωσε την αδυναμία μιας πάλε ποτέ απικιοκρατικής δύναμης όπως της Γαλλίας. Υπάρχει σήμερα σόφρον άνθρωπος που να πιστεύει ότι αυτή η ένωση έχει μέλλον? Όταν τα είπαμε αυτά πέρσι σε μια συνέντευξη, ένας εκ των δημοσιογράφων μεγάλης εφημερίδας του Φιλελευθέρου είπε: «Μπερδουκλωμένος ο μόρφου, ψυχισμένος. Είναι δυνατόν να διαλυθεί η Ευρώπη?» Καλά, εγώ πότε δεν το ήξερα, προφήτης δεν είμαι. Διότι πιστεύω στον Άγιο Παΐσιο. Και αυτός μας είπε: «Γιέ μου, όταν θα φτάσετε σε μέση ηλικία, η Ενωμένη Ευρώπη που επενδύεται θα διαλυθεί». Όταν πήγα να το δω 20 χρονών, μου λέει: «Έλα σου πω εσέναν του ψηλού, κάποτε θα χτίσεις μοναστήρια. Έλα σου δείξω το αρχιτεκτονικό σχέδιο. Πώς να το κάνεις? Δύο αυλές, όχι μία αυλή μου. Μία για τον κόσμο και μία μόνο για μοναχούς. Οι μοναχές, για να μην μουρμουρούν οι μοναχοί και οι μοναχές μετά ότι δεν έχουν ησυχία». Ή ο Γερό Ιάκωβος μας είπε: «Θα γίνεις επίσκοπος στον τόπο της γενέσεώς σου». Πού τα ξέραν αυτά? Είχα φώτιση οι άνθρωποι. Αλλά δεν μας είπα μόνο προσωπικά. Μας είπα και πράγματα που αφορούν τον κόσμο τούτο που ζούμε. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν θα είμαστε απλώς θαυμαστές προφητών και προφητιών. Πρέπει να διαχειριστούμε τα πράγματα. Ούτε να είμαστε φοβισμένοι γύρω από όλα αυτά που τελεσιουργούνται, μήπως μας πιάσει και εμάς καμιά σφαίρα. Πρέπει να μας πιάσει σφαίρα, να μας πιάσει σεισμός. Να μας πιάσει μια πείνα. Δηλαδή κάποιες επιπτώσεις θα έχουμε και. Άρα χρειάζεται διαχείριση, εσωτερική διαχείριση, όχι να γεμίσουμε τα ψυγεία μας, κάποτε θα διάσω. Όπως και το μόρ του σακόλα, κάποτε θα διάσει. Λοιπόν, υπάρχει κάτι ωραίο στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου που λέει: «Έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη». Έξω γίνονται μάχες, μέσα μου γίνονται φόβοι. Ανθρώπινο είναι, φυσικό είναι. Αλλά ο άλλος Απόστολος, ο Ιωάννης ο Θεολόγος, λέει: «Η τελεία αγάπη
έξω βάζει το φόβο. Άρα το πρόβλημά μας είναι η τελεία αγάπη. Η τελεία αγάπη δεν έρχεται με συναισθηματικούλες και με love story. Τελεία αγάπη είναι δια της μετανοίας και η τελεία αγάπη είναι ο Χριστός. Ο μόνος που αυτοπροσδιορίστηκε ότι εγώ είμαι η αγάπη. Άρα, μέσα έτσι από όλη αυτήν τη διαδικασία και της μετάνοιας, όπως με δίδαξαν και προσπαθώ να την ζήσω κάπως ανεπίδεκτος μαθήσεως θα έλεγα, αλλά και η μελέτη των γεγονότων και των παρελθόντων και των παρόντων και των μελλόντων μου βγάζει σαν τελικό συμπέρασμα, πατέρες μου και αδερφοί, ότι εμείς οι Ορθόδοξοι και ιδιαιτέρως οι Ορθόδοξοι της Κύπρου και της Ελλάδος έχουμε μια προστασία, θα έχουμε μια προστασία σε αυτά τα γεγονότα από την Παναγία για έναν λόγο. Γιατί θα κληθούμε όταν τελειώσει ο πόλεμος που ήδη ξεκίνησε και ο κόσμος ο υπόλοιπος θα έρθει σε επίγνωση και συντριβή όσοι ζήσουν να κηρύξουμε Ορθοδοξία. Άρα φροντίστε να είστε καλά κατοχυρωμένοι στο Ορθόδοξο σας φρόνημα. Είναι πολύ σημαντικό. Αύριο θα σας ρωτούν οι Τουρκοκύπροι, πες μου για την Παναγία. Πες μου πώς να συγχωρώ. Πες μου πώς να προσεύχομαι. Άρα εμείς μια μικρή εμπειρία πρέπει να την έχουμε. Και της προσευχής και της μετάνοιας και της Παναγίας. Μου λέει ένας Τουρκοκύπριος φιλόλογος, παρακαλώ, ελληνιστής. Μου λέει, επίσκοπε μου, πίσω λέει μου, την επόμενη φορά που θα έρθεις φέρ μου μια εικόνα της Μεϊρέμ, της Παναγίας. Του παίρνω εικόνα της Παναγίας. Μου λέει, αχ, δεν σου είπα να μου φέρεις και ένα εφηρμοσμένο Ευαγγέλιο. Του λέω, ρε Σαββάχ, τι σημαίνει εφηρμοσμένο Ευαγγέλιο? Ξέρω εφηρμοσμένα μαθηματικά, αλλά εφηρμοσμένο Ευαγγέλιο δεν ξανάκουσα. Μου λέει, όταν ένας χριστιανός πάρει στα σοβαρά, μου λέει, την πίστη του Ευαγγελίου και το εφαρμόσει, πώς λέγεται αυτός ο άνθρωπος? Του λέει, αυτός λέγεται Άγιος. Α, θέλω, μου λέει, τη ζωή ενός Αγίου να μου φέρεις. Θέλει ένα βίο Αγίου. Δεν του έφτανε η εικόνα μόνο, ήθελε και ένα βίο. Και του πήρα το βίο του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη, που έζησε στην Τουρκία ο άνθρωπος, επειδή δεν στον έπειρα αυτό, και του επήρα και έναν από τα βιβλία για τον Άγιο Παΐσι. Και του λέω, διάβασε τα αυτά και ξαναμιλούμε. Άρα, εμείς πρέπει τη ζωή της μετάνοιας σιγά σιγά να την πάρουμε στα σοβαρά. Να κρατήσουμε τρία την ορθόδοξη μας πίστη ανώθευτο. Γιατί θα μας την ζητήσει και ο Θεός και πολλοί άνθρωποι άλλων θρησκειών, άλλων εθνών. Άρα πρέπει κάτι να έχουμε για να δώσουμε. Το δεύτερο, να έχουμε επιμελημένη μετάνοια. Άλλη φορά είναι ευχαρίστως να μιλήσουμε για την επιμελημένη μετάνοια. Και το τρίτο, να έχουμε τακτική Θεία Κοινωνία. Γιατί πρέπει να καθαριζόμαστε συνεχώς από τα όποια πάθη και λάθη, εις άφεσιν αμαρτιών, και γιατί η προπτική μας δεν είναι να καλοπεράσουμε σε αυτήν τη ζωή, αλλά να έχουμε αιώνια ζωή. Ευχαριστώ για την προσοχή σας, τη διάθεσή σας.
μου κάνει εντύπωση στο Λίβανο, ναι, δεν με ρώτησε ένας. Με συγχωρείς που το λέω τούτο. Δεν με ρώτησε ένας τι θα γίνει ο Λίβανος. Τι σου είπε ένας, ο Ιερό Πορφύριος, ο Ιερό Παΐσιος, ο Ιάκωβος. Και έτρεμα, λέω, αν με ρωτήσουν από ψέματα, τι θα τους πεις. Και με ρωτούσαν όμως κάτι ωραία. Ποια είναι η διαφορά του διαλογισμού από την προσευχή. Πώς θα ζήσω την μετάνοια μου. Εάν έρθει ένα τζιχαντιστής, πώς θα τον αντιμετωπίσω για να πεθάνω ορθόδοξος. Πρόσεξε. Οι άνθρωποι ετοιμάζονται για μαρτύριο. Και εμείς ετοιμάζουμε τα ψυγεία μας. Αυτή είναι η διαφορά μας. Πρέπει να καταλάβουμε δηλαδή πόσο μεταλλαγμένοι έχουμε γίνει. Λοιπόν, για την Κύπρο, ξέρεις, οι Κύπροι πήγαιναν πάρα πολύ στο καιρό Παΐσιο. Εμείς είμαστε παιδιά τότε που πηγαίναμε. Μετά μεγαλώσαμε βέβαια. Εγώ τον εγνώρισα όταν ήμουν 20 χρονών την πρώτη φορά και την τελευταία φορά που πήγα ήμουν ήδη 30. Ήμουν παπάς πια όταν πήγα να το δω την τελευταία φορά. Οι πιο πολλοί Κύπροι, εγώ δεν το έκανα προσωπικά, παρόλο που είμαι πρόσφυγας και πονεμένος από τον πόλεμο, η μόνη τους ερώτηση ήταν, γέροντα, τι θα γίνει με την Κύπρο. Δεν έβαζαν ερωτήσεις οι Κύπροι πιο πολύ πνευματικές. Έβαζαν πολιτικές. Αντιμετώπιζαν τον Άγιο σαν μαντίον των αδελφών. Έτσι. Αποτέλεσμα, έχασαν ήδη μια ευκαιρία να διδαχτούν πνευματική ζωή. Έμαθαμε ότι η Κύπρος θα ελευθερωθεί. Το είπε αυτό. Θα είναι από άκρους άκρου, είπε ελληνική και ορθόδοξη. Είπε ότι, σε ένα λεμεσανό το είπε αυτό, ότι θα γίνει ένας μεγάλος πόλεμος στη γειτονιά σας για το νερό. Το νερό εν τω μεταξύ δεν είναι μόνο το νερό του Εφράτη, ούτε το νερό που έφεραν οι Τούρκοι από την Τουρκία νηστή. Αλλά είναι και η γυαλίτιδα ζώνη. Είναι και τα οικόπεδα της ενέργειας που είναι μέσα στο νερό. Αυτά που λένε Αφροδίτη, τι τα λένε. Και καμωνόμαστε ότι έχουμε και έχουμε ριάλια, ας πούμε, γιατί έχουμε ένα αέριο. Και είπε θα γίνει ένας μεγάλος πόλεμος στην γειτονιά σας και αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης θα είναι η Κύπρος να ελευθερωθεί. Γιατί οι Τούρκοι θα έχουν τόσες μεγάλες απώλειες στην Τουρκία που θα ξυπνήσετε μέσα σε μία εβδομάδα και θα δείτε ότι αποχώρησε ένα τουρκικό στρατός. Όχι γιατί μας αγαπούν και θα αποχωρήσουν, αλλά γιατί θα πιέζονται πάρα πολύ στο μέτωπο της Κωνσταντινούπολης. Όπου εκεί θα γίνει ο μεγάλος πόλεμος, όχι στη Συρία. Χαρακτήρισε τον πόλεμο της Συρίας και του Ιράκ ως το πρώτο μάτς. Και θα υπάρξει και δεύτερο, αφού γίνει μια μικρή διακοπή, λέει, πολύ μικρή, θα υπάρξει δεύτερο και θα είναι μεγαλύτερο το δεύτερο, λέει, και θα είναι στο Βόσπορο, στην Κωνσταντινούπολη. Τότε, με τη μεγάλη ήττα που θα δέχονται οι Τούρκοι από τα ρωσικά στρατεύματα, θα μεταφέρουν τα στρατεύματα της Κύπρου στην Τουρκία. Οπότε, είπε σε κάποιους, όχι σε μένα, ότι πολλοί Κύπροι τόσο θα ενθουσιαστούν που θα ακούσουν ότι δεν υπάρχουν πια στρατεύματα κατοχής στο Βόρρα. Και θα ξεκινήσουν, λέει, μάλιστα είπε, με τραχτέρ, με αυτοκίνητα απλά, να πάνε να πιάσουν τα σπίτια τους. Και θα έχουν ξεχάσει ότι μέσα στα σπίτια κατοικούν για κάποιες δεκαετίες και έχουν γεννηθεί κιόλας εκεί άνθρωποι Τούρκοι, είτε Έπικοι είτε Τουρκοκυπροί. Και εκεί, λέει, θα γίνουν συνθήκες εθνοκάθαρσης. Δηλαδή θα έχουν όπλα αυτοί μέσα στα σπίτια και θα έχουμε κάποιους σκοτωμούς από αυτήν την ασυλλόγιστον ενθουσιασμό των δικών μας. Ο Χατζηφλουρέντζους, ένας Κύπριος Άγιος που εκοιμήθη το 1964, αν δεν κάνω λάθος,
λάθος. Είπε ότι τουλάχιστον στην Κύπρο τότε να βρεθούν τρεις άνθρωποι να καθοδηγήσουν τον κόσμο. Πώς δηλαδή να γίνει αυτή η μετάβαση. Α, και είπε και κάτι ωραίο ο Χατζηφλουρέντζος, ότι από τα πολλά καλά που να κάνουν πολλοί χριστιανοί της Κύπρου στους Τουρκούς, πολλοί θα έρθουν σε μεγάλη ευαισθησία και θα ζητήσουν να βαφτιστούν. Άρα, να έχουμε μία ανέγνοια. Μία ανέγνοια. Να μην είναι επιλεκτική η αγάπη μας, η συμπάθεια μας. Δυστυχώς η Ευρώπη μας έχει μάθει να εξαντλείται η όποια συμπάθειά μας. Λοιπόν, εις τον εαυτό μας και εις τους λεγόμενους Ευρωπαίους. Βεβαίως οι Κύπροι είναι Ορθόδοξοι και Έλληνες εις τον πολιτισμό. Και είναι αλήθεια, όταν έγινε το τσουνάμι, θυμάστε, εις την Άπο Ανατολή, ο κόσμος μας, επειδή είναι πονεμένος κόσμος, έδειξε μεγάλη συμπόνια. Συμπόνια είναι ιδίωμα του χριστιανού. Αλλά εδώ συμβαίνει κάτι άλλο. Μην μπλέκουμε τα συναισθήματα με τις πολιτικές. Γι' αυτόν ο πόλεμος που ξεκίνησε και θα συνεχιστεί είναι μία διέξοδος σε ένα μεγάλο αδιέξοδο. Ο γέροντας μου, ο Ιάκωβος, ο Τσαλίκης, εκοιμήθη του 91, 21 Νοεμβρίου. Μήνες πριν την κοίμησή του έπρεπε να πάει στον γιατρό. Και έκαμε πάντοτε σταθμό στον Άγιον Ιωάννη τον Ρώσο, όσο έχετε πάει στο Προκόπιε Βίας. Εκεί είναι άφθορο το λείψανο του Αγίου Ιωάννη. Αυτός είναι μεγάλος Άγιος ο Ιάκωβος. Έβλεπε τον Άγιον Ιωάννη και του μιλούσε, όπως μιλούμε μεταξύ μας. Και του έλεγε ο Άγιος Ιωάννης τα παράπονά του που τους προσκυνητές. Ότι του λέει έρχονται να με προσκυνούν εκατοντάδες, αλλά βλέπω μέσα στην καρδιά τους ότι λίγοι, του λέει, πραγματικά πιστεύουν. Λίγοι μετανοούν. Λίγοι, του λέει, πατέρ Ιάκωβε, είναι αληθινοί χριστιανοί. Και χάλασε, του λέει, ακόμα και ο χριστιανικός κόσμος. Ο πατέρ Ιάκωβος, Άγιε μου Ιωάννη, τι θα κάνουμε, και εγώ ξομολογώ συνεχώς, του λέει, και βλέπω τους ανθρώπους, πέφτουν αλλά σηκώνονται. Να είμαστε σπλαχνικοί, Άγιε μου Ιωάννη. Και του λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, σύντομα θα έρθεις μαζί μας κι εσύ, αλλά μετά πρέπει να γίνει μεγάλος πόλεμος. Και του λέει ο σπλαχνικός Ιάκωβος, όχι άλλος πόλεμος, όχι άλλος πόλεμος, του λέει. Εγώ είμαι πρόσφυγας, γεννήθηκα μέσα σε πόλεμο. Μετά έγινε, του λέει, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Μετά έκαναμε φίλιο πόλεμο εδώ στην Ελλάδα. Άλλος πόλεμος, Άγιε μου Ιωάννη. Ναι, πατέρ Ιάκωβε, αυτός ο κόσμος δεν διορθώνεται διαφορετικά. Θέλει εγχείρηση. Πήγαινε να κάνεις τη δική σου εγχείρηση και μετά θα έρθεις πάνω μαζί μας. Αλλά θέλει και ο κόσμος εγχείρηση. Είναι μια θεραπεία. Επόδειγμα. Μια κοπέλα κάτι ήθελε. Ναι, εσύ. Καλησπέρα, ευχή σας. Βασικά, όσο συζητήσαμε, προβληματίστηκα γιατί να χτυπήσουμε πρώτα την Γαλλία. Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που κρύβεται πίσω από όλα αυτά? Άνοιξε λίγο για να μην υδρώσουμε. Δύο όμως. Ναι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί τη Γαλλία πρώτα? Ναι, υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος? Ναι. Η απάντηση που θα δώσω είναι προσωπική, μπορεί να έχω λάθος. Η γνώμη μου είναι ότι η Γαλλία είναι η μήτρα του δυτικού πολιτισμού. Μην ξεχνούμε τη Γαλλική Επανάσταση, που πάνω της εστηρίχτηκαν τα ιδανικά της Αμερικανικής Επανάστασης, της λεγόμενης Οκτωβριανής Επανάστασης των Πολσεβίκων, ακόμα και της δικής μας Ελληνικής Επανάστασης. Αυτά τα ιδανικά έπρεπε να χτυπηθούν σε μια χώρα η οποία είναι η επικεφαλής του ευρωπαϊκού γίγνεσθε. Και αυτή η χώρα είναι η Γαλλία. Άρα, χτυπώντας τη Γαλλία, χτυπούσαν το μεγαλύτερο σύμβολο του δυτικού πολιτισμού. Βεβαίως έχουν σειρά και άλλες χώρες, αλλά ο φόβος ήδη έχει γίνει κατοικητήριο
όλης της Ευρώπης. Και η Γαλλία έπρεπε να είναι τρόπον δεινά ο διάβολος αυτού του φόβου. Ναι. Ναι, για μου. Τώρα χτύπησε κέντρο. Ναι. Μου έλεγαν οι φίλοι μας, οι Ορθόδοξοι, οι αδελφοί μας στο Λίβανο, όχι τώρα που πήγα, την πρώτη φορά, το 2010, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος που πήγα, ότι καθόμαστε, μου είπαν, νεόφυτε πάνω σε άχυρα όλοι οι κάτοικοι της Εγγύης Ανατολής. Ένα σπίρτο να ανάψει, θα καούμε όλοι. Μου το είπαν έτσι μεταφορικά. Τους λέω, μα γιατί τους λέω είστε τόσο απεσιόδοξοι. Εγώ ζούσα τότε στον κόσμο της Κύπρου, στο θερμοκήπιο, το κλειστό θερμοκήπιο. Μου λέει, το Ισραήλ δεν θέλει να υπάρχουν στη γειτονιά του δυνατά και μεγάλα κράτη. Θέλει να έχει πολλά μικρά κρατήδια που να τσακώνονται μεταξύ τους. Κύπρος. Και αξιοποιεί κάθε διαίρεση, είτε θρησκευτική, είτε πολιτική, είτε και οικονομική ακόμα. Στην Κύπρο, Τουρκοκύπροι, Ελληνοκύπροι, να τους βάλουμε να τσακωθούν. Ενώ περνούσαμε καλά κάποτε. Φτάσαμε σε αυτό που φτάσαμε. Οι Μοπεθανοί, Σιίτες, Σουνίτες, τους έβαλαν να τσακωθούν. Παντού δηλαδή εδιέρεσε στο Ισλάμ, εδιέρεσε δεκάδες χώρες, όχι μια, δεκάδες χώρες. Μετά να τους βάλουμε να θέλουν άνοιξη, πολιτικά δικαιώματα, αλλά Γαλλίας. Ξεκίνησε όλη αυτή η άνοιξη που αποδείχτηκε βαρχημονιά τελικά. Στην Τινησία, στο Μαρόκο, στη Λιβύη διαλύθηκε, παρό λίγο να διαλυθεί η Αίγυπτος. Μου λένε οι Κόπτες χριστιανοί, 10 εκατομμύρια. Στην Αίγυπτο. Ευτυχώς που βρέθηκε αυτός ο στρατηγός, ο Σίσι. Και μας έσωσε από τη μουσουλμανική αδερφότητα. Έκαναν λειτουργίες, καλή ώρα κάνετε εσείς τώρα, απόδειπνο. Μπαίνουν τρεις φανατικοί μουσουλμάνοι με τα σπαθιά και αρχίζουν και αποκεφαλίζουν. Αυτό είναι γίνεται. Και μου κάνουν εντύπωση, δεν έφευγαν οι χριστιανοί της Αιγύπτου. Έμεναν εκεί, γιατί είχαν την προπτική της αιώνιας ζωής. Και όλα αυτά είδαν και είδαμε και είδα και εγώ ότι είναι ένας, να μην πούμε εβραϊκός, ισραηλιτικός δάχτυλος, ένας σιωνιστικός, διότι δεν είναι όλοι οι Εβραίοι, όλοι οι Ισραηλίτες, πράκτορες και μυστικοσύμβουλοι, και εκεί υπάρχουν καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Όπως και μέσα στους Μωμεθανούς βρίσκεις. Αλλά σημασία έχει ποιοι επιπλέουν και ποιοι εφαρμόζουν τα σχέδια. Έτσι. Άρα οπωσδήποτε αυτός που τους έφερε τους Ισραηλίτες, τους την έφερε τους Ισραηλίτες ήταν ο Πούτιν. Όταν πήγαινε ο Νετανιάχου το Σεπτέμβρη και του είπε να χαρείς, μη φέρεις εστρακόσια στο Συρία, στη Συρία, γιατί του λέει εστρακόσια η αχτίνα τους θα πιάνει από την Κρήτη μέχρι την Αίγυπτο και όλο το Ισραήλ. Άρα εκμηδενίζεται ο στρατός του Ισραήλ. Και ο Μπούτιν, πονηρή αρκούδα, είπε στην Αλεπούν την Εβραϊκή, ότι βεβαίως του λέει δεν θα φέρω εστρακόσια, μην είναι ήσυχος. Και πήρε ένα εστρακόσια. Ξέρεις, μας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μην έχετε μια, τη δύσκολη ώρα θα έχετε ομπρέλα προστασίας. Και μην έκαμε εμείς οι προσευχές της Παναγίας, των Αγίων μας. Είναι οπωσδήποτε, Κύριε Ελέησο, να μην είμαστε βλάσφημοι. Αλλά και ξέρεις, να έχεις S400 δίπλα σημαίνει ότι δεν μπορεί να χτυπηθεί η Κύπρος. Εκτός αν δώσει άδεια τούτος. Δεν ξέρεις το σχέδιο του Θεού πώς προστατεύει έναν λαό. Η μετάνοια μας, η προσωπική, θα ήθελα πάρα πολύ αυτό να το ζούμε και το λέω και στον εαυτό μου και σε εσάς. Η μετάνοια μας η προσωπική και η συμπόνια μας για όλους τους καλοπροαίρετους ανθρώπους, είτε είναι μουσουλμάνοι, είτε ορθόδοξοι, είτε καθολικοί, είτε μαρονίτες, είτε ελληνοκύπροι, είτε τουρκοκύπροι, να συμπονούμε, να μνημονεύουμε.
να μετανιώνουμε για τα προσωπικά μας πάθη και λάθη είναι σήμερα και πολιτική πράξη. Γιατί? Διότι επισπεύδει το έλεος του Θεού. Ξέρετε τι μου έλεγαν οι Λιβανέζοι? Κάμε πανιερότατε προσευχή, όλα αυτά που είπαν οι Άγιοι να γίνουν σύντομα. Δεν μου είπαν να μην γίνουν. Τους λέω, γιατί να γίνουν σύντομα? Για να τελειώνουμε. Εσκάσαμε, λέει. Να περιμένεις. Πότε θα σε χτυπήσει ο απέναντι? Να γίνουν σύντομα, λέει, και πιστεύουμε στην Παναγία ότι θα μας συσκεπάσει. Και μου είχαμε εντύπωση αυτή η αγωνία των ανθρώπων. Ο Άγιος Φιλούμενος που θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες, 29 του Νοέμβρη, ήταν ένας ιερομόναχος, ο οποίος δεν ήθελε να γίνει δεσπότης. Και τον έστελαν στα πιο ακραία προσκυνήματα, στα Ιεροσόλυμα. Εκεί υπήρχε τότε ένας φανατισμός των σιωνιστών, που είπαμε προηγουμένως, Εβραίων, και τον έστελαν πολλούς. Πήγε και ένας που έγινε τώρα επίσκοπος, φοβήθηκε, διότι πήγαιναν οι Εβραίοι και του έλεγαν να φύγεις, εδώ είναι δικός μας ο τόπος. Και στείλαν τον Πάτερ Φιλούμενο από την Ορούντα της περιοχής μας. Αρχίσαν να τον απειλούν, να φύγεις, ο τόπος είναι δικός μας, εδώ έζησε ο Πατριάρχης Ιακώβ. Τους έλεγε με καλόν τρόπο, ήξερε εβραϊκά, όχι, λέει, εδώ είναι 2.000 χρόνια χριστιανικός ο τόπος. Και μάλιστα είπε προφητικά ο ίδιος, όταν παραπονέθηκε ότι με απειλούν να με σκοτώσουν, έλεγε ένα μήνο, ένα μαρτύριο μπορεί να μας σώσει. Ακούς, ένα μαρτύριο μπορεί να μας σώσει. Δεν εμπίστευε στα έργα του, στην νηστεία του, στην καθαρότητα του. Ένα μαρτύριο, λέει, μπορεί να μας σώσει. Μετά από λίγες μέρες, δύο φανατικοί Εβραίοι τον σφαγίασαν με επέλεκη και ανατείναξαν και το προσκύνημα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ο Άγιος Φιλούμενος, μετά από λίγα χρόνια, ευρέθηκε ένα άφθορο λείψανο. Ευωδιάζω, με αξίωσε ο Θεός και έκαμα την κατάθεση του λείψανου, περνώντας δύο οδοφράγματα, έναν εβραϊκό και έναν αραβικό, το 2009, και έγινε μια αγιοκατάταξή του και γέμισε τον κόσμο θαύματα. Άρα αυτός είναι ένας κάτοικος της βασιλείας. Και έναν τελευταίο, έτσι ωραίο παράδειγμα, ένας μικρός, τέλη Αυγούστου φέτος, το Χαλέπι, ξέρετε, είναι η μεγάλη πόλη της Συρίας. Η δεύτερη μεγάλη πόλη της Συρίας. Η μισή τώρα είναι κατεχόμενη από τζιχαντιστές και άλλη μισή από χριστιανούς. Κυβερνητικές μάλλον δυνάμεις της Συρίας. Και έχει πολλούς εκεί χριστιανούς και στην πόλη και γύρω τα χωριά. Έναν από τα χωριά το εκατέλαβαν οι φανατικοί τζιχαντιστές. Πήγα σε μία οικογένεια όπου ήταν χριστιανός και ο άντρας και η γυναίκα και τα τρία παιδιά. Δύο μεγάλες κόρες και ένας μικρός γιος 12 χρονών. Μόλις αυτοί είδαν την οικογένεια των χριστιανών, τους επιτέθηκαν και τους είπαν, για να γλιτώσετε να γίνετε μωμεθανοί. Είπε ο πατέρας, όχι, λέει, προτιμόμε να μας σκοτώσετε. Άρχισαν να δέρνουν τον πατέρα. Και ο πατέρας ήταν ανένδοτος. Είπε, σκοτώστε με, αλλά εγώ δεν γίνομαι μουσουλμάνος. Δεν πουλώ την πίστη μου. Οπότε αυτοί κατάλαβαν ότι έχουν να κάνουν με έναν στέρεο στην πίστη χριστιανών και είδαν ότι είχε ένα γιο μικρό, 12 χρονών. Παρέτησαν τον πατέρα και έπιασαν τον γιο 12 χρονών και άρχισαν να το δέρνω. Και ξύπνησε στον πατέρα που ήθελε να μαρτυρήσει πριν 2 λεπτά το πατρικό φίλτρο. Πατέρας. Και τους λέει, μόλις είδαν ότι θα σκότωναν το γιο του αυτοί οι βάρβαροι, τους λέει, σταματάτε, θα γίνω μουσουλμάνος, αλλά να αφήσετε τα παιδιά μου να ζήσουν. Και αυτοί χάρηκαν. Γιατί πέτυχαν το σκοπό τους. Μόλις άκουσε ο μικρός γιος που έτρωε το ξύλο και ότι ο πατέρας του θα γίνει μουσουλμάνος για να ζήσει αυτός, όπως είπε ο φίλος μας, 70-80 χρόνια, του λέει, πατέρα, αυτά μας έμαθες τόσα χρόνια. Για να ζήσω εγώ, του λέει, ακόμα 50-60 χρόνια, θα πουλήσεις την πίστη σου, θα προδώσεις, του είπε, τον Ίσα, τον Ιησού, όχι
του λέει, να μας σκοτώσουν όλους, αλλά τον Ιησού να μην τον προδώσουν. Μόλις ο πατέρας είδε τι γιον έκαμε, λέει, συγγνώμη του λέει, γέ μου, ο Θεός να με συγχωρέσει που είπα προηγουμένως έτσι. Όλους λέει τους, πρώτα τις γυναίκες μου, την κόρη μου, τις κόρες μου και τη γυναίκα μου, να τις σκοτώσετε και ύστερα εμάς. Εκνευρίστηκα οι βάρβαροι και είπαν πρώτα θα σας σκοτώσουμε εσάς για να φοβηθούν οι γυναίκες. Βλέπετε, όλα τα αισθήματα τα αξιοποιούν. Εσκότωσαν τον γιον πρώτα, μετά τον πατέρα, εβίασαν τη μάνα και τις κόρες και μετά όταν θα ήρθαν η σειρά τους να τις σφαγιάσουν, είπε η μάνα, αφήστε μας να κάνουμε μια προσευχή πριν πεθάνουμε. Και είπε μαζί με τις κόρες της εκφώνος του Πάτερ ημών. Και όταν φτάσαν εκεί που εμείς ζητούμε να συγχωρέσει ο Θεός αυτούς που μας έβλαψαν, ως και εμείς αφήγεμε τις οφειλέτες ημών, έλαψαν το πρόσωπο και των τριών τόσο πολύ και το έλεγα συνεχώς, ως και εμείς αφήγεμε τις οφειλέτες ημών. Δεν τους συγχωρούσαν. Και τα χαρούμενες, αυτές που είχα βιαστεί πριν 5 λεπτά και είχα δει τον άντρα τους, τον πατέρα τους, τον γιο τους να σκοτώνεται. Και είπε ο ένας, αυτές τώρα βλέπουν τον Ίσα. Δεν εξηγείται αλλιώς να έχουν τέτοιο φως και τέτοια χαρά πάνω τους. Σκεφτείτε λοιπόν, εμείς οι χριστιανοί του Θερμοκηπίου, δίπλα υπάρχουν άνθρωποι που αγιάζουν. Δια του μαρτυρίου. Πάτερ μου κάτι θα ρίξεις. Πες Σταύρο. Ναι. Έλα, πες κάτι κι εσύ. Οι δεσποντάδες εφλίαροι. Αποκεκτημένη ταχύτητα. Όχι, ήταν ωραία αυτά. Απλά προβληματίστηκα στο σημείο που πέρα για την Κύπρο. Ναι. Αν και είμαι πρόσφυγας, δεν θα πρέπει να με χαροποιήσω ή όσο θα πάνω πίσω στο λευκό νικό. Δηλαδή είμαι βέβαιος, ανησυχαίνω κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να χειριστούμε μια τέτοια κατάσταση, δηλαδή έχουν την πνευματική κατάσταση ενός μιας τέτοιας δωρεάς από τον Θεό. Διότι και το 1974 ήταν πνευματικό το πρόβλημα για να έρθει. Ναι, βέβαια, μου το είπαμε για το Παΐσιος τούτο. Και δεν ξέρω κατά πόσο σε αυτά 40 χρόνια έχουμε φτάσει τόσο πάνω στο σημείο που θα μας άξιζε να πούμε αυτόν τον δώρο και αν μπορούμε να το χειριστούμε αυτόν τον δώρο με τον Θεό και πώς θα πρέπει να το χειριστούμε. Διότι όπως προεδρικός προφητείας που μας είπατε να προετοιμαζόμαστε, άρα και σε αυτό το σημείο προετοιμαζόμαστε σε ένα ενδεχόμενο να πάμε πίσω και πώς πάνε και πώς αντιμετωπίζουμε. Αυτούς που θα βρούμε εκεί. Και αυτούς και πώς θα διαχειριστούμε εμείς από μια μισή Κύπρο. Αυτή τη μισή έχουν καταστρέψει και θα κάνουν την άλλη μισή σε μια μελλοντικό ενδεχόμενο του πάρουμε. Αυτό είναι έτσι. Πάντως συγκινείς. Αυτή είναι και η δική μου αγωνία, ξέρεις. Και αν αποφάσισα να εκτεθώ, διότι να λέει ένας δεσπότης αυτά, είναι μια έκθεση. Είπα σε ένα-δυο άλλους αρχιερείς, φίλους μου, γιατί δεν μιλάς εσύ, του λέω. Αφού τα ίδια που πιστεύω εγώ, για τις προφητείες θα πιστεύεις και εσύ. Λέω μου, να με πάρουν όμως ότι είμαι ελαφρύς. θέλω, μου λέει τώρα, εσύ ξέρεις, εσύ μου λέει μιλάς πολιτικά, εγώ μιλώ πολιτικά. Αλλά μου λέει, αν ερωτηθώ, εγώ θα πω ότι υποστηρίζω αυτά που λέει ο Μόρφου. λοιπόν, άρα αντιλαμβάνεσαι ότι και εγώ συμμερίζομαι, Πάτερ Σταύρο, αυτήν την αγωνία, μισή Κύπρο, αν την διαχειριστήκαμε καλά και να διαχειριστούμε ολόκληρη Κύπρο, όμως ξεχνούμε κάτι. Τα γεγονότα που ήδη ξεκίνησα, ένα μεγάλο κομμάτι του λαού μας και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, επειδή είναι ορθόδοξο, τι σημαίνει, επειδή έχει μέσα το Άγιο Πνεύμα, βλέπεις έρχεται ένας καθολικός και σου λέει να γίνει ορθόδοξος και τον μυρώνουμε, και τον μυρώνουμε, του δίδουμε ένα Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, ο λαός μας έχει το Άγιο Πνεύμα, με όλα τα χάλια που έχουμε, κλήρος και λαός. Άρα αυτό το Άγιο Πνεύμα, λίγη μετάνοια να δει από τον Κύπριο, λίγη κατά Θεό συμπόνια για τον πονεμένο,
λίγη ελεημοσύνη. Και το έχει αυτό ο λαός της Κύπρου. Και λίγη καθοδήγηση να κάνουμε εμείς, οι αρχιερείς και οι ιερείς ύστερα. Ο λαός αμέσως πιστεύω ότι θα πάρει πρώτα άφεση αμαρτιών και μετά θα έχει και φώτιση. Το έλεγαν αυτόν οι Άγιοι. Ο Άγιος Παΐσιος το έλεγε έντονα τούτο. Μη βλέπετε, λέει, αυτόν τον λαό τώρα. Μέσα σε ελάχιστους μήνες οι Έλληνες, λέει, θα γονατίσουν. Θα κλάψουν για τα προσωπικά τους λάθη. Γιατί δεν διδάξαν τα παιδιά τους ορθοδοξία. Να που τι είπε. Που αυτόν το γονάτισμα, αυτός ο πόνος θα τους οδηγήσει σε συγκλονιστική μετάνοια. Είχε μια άλλη αγωνία εκείνος. Δεν είχε έγνοια για τον λαό. Είχε έγνοια για μας τους δασοφόρους. Αυτή ήταν η έγνοια του. Εγώ δεν έχω έγνοια για τον λαό της Κύπρου. Τον εμπιστεύομαι τον λαό μας, ξέρεις. Με όλα του τα μικρολάθη, τα μεγαλολάθη, την άγνοια, πολύ άγνοια έχει ο λαός μας. Έχουμε ανάγκη να αποκατήχηση. Όταν άρχισε η ελίτα να μου λέει, έλα να κάνουμε εκπομπές, παγιά εγώ αρνού μου. Είμαι και λίγο απότομος, της έλεγα και κάνω ποσά. Ύστερα όμως όταν είδα ότι υπήρχε δίψα και κάποιοι εκμεταλλεύονταν το κενό το δικό μας, ανταλαμβάνεσαι τι εννοώ κάποιοι. Είπα όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να εκτεθούμε. Και κάτι τελευταίο. Όταν ήμουν διάκος και πήγα να δω τον γέροντα Ιάκωβο στον Όσιο Δαβίδ, μου λέει, ξέρεις, νεόφυτέ μου, κάποτε μου λέει, θα σε καλούν να μιλάς. Μα θα κάνεις πολλές ομιλίες, λέει. Λέω του, μα πότε να μιλώ, αφού να γίνω μοναχός, οι μοναχοί μιλούν. Όχι, μετά μου λέει, που να γίνεις επίσκοπος. Λοιπόν, και λέω του, γέροντα, τι να λέω. Μου λέει, να μην λες πράγματα δικά σου. Να λες, μου λέει, ό,τι είδες, ακούδει ο ταπεινός άνθρωπος. Ό,τι είδες, μου λέει, στο γέροντα Πορφύριο, στο γέροντα Παΐσιο, σε αυτόν τον μυστικό Άγιο, μου λέει, τον Πάτερ Ευμένιο των Λεπρών, εξομολογούμουν στον Ευμένιο. Ό,τι είδες στη μάνα σου, λέει μου. Αν είδες και τίποτε καλό σε μένα, το χαζόν Ιάκωβο, πέκει για μένα, μου λέει. Να μην λες δικά σου. Να μιλάς ό,τι είδες σε μας. Όταν φτάσεις, μου λέει, σε μέση ηλικία, τώρα είμαι 53, τότε θα υπάρχει μεγάλη σύγχυση, μεγάλη αγωνία, μου λέει, μεγάλος φόβος στον κόσμο. Όταν σε καλούν, μου λέει, να μιλάς, να πηγαίνεις, όχι να μην πηγαίνεις. Μην νομίζεις, μου λέει, θα σε κάνει ένα μεγάλο φως. Ένας αναπτήρας θα είσαι. Παλιά ως φοιτητής είχα το πάθος του καπνίσματος. Ξέρεις εσύ, μου λέει, που αναπτύρες. Λοιπόν, και θα σε καλούν, μου λέει, και θα μιλάς και θα νομίζουν, λέει, ότι αυτά που λες είναι πολύ σημαντικά. Εδώ δεν θα είναι κάτι πολύ σημαντικό, μου λέει, θα είναι οι δικές μας εμπειρίες βασικά. Λοιπόν, αλλά είναι τόση σκοτεινή ασούρα. Το δικό σου αναπτύρας, μου λέει, θα φαίνεται σαν πολύ μεγάλο φως. Και θα λένε όλοι, αυτός έχει φως, φως. Να μην περηφανευτείς. Δεν είναι δικό σου το φως, είναι δικό μας το φως. Και ο αναπτύρας πάλι δικός μας είναι. Το μόνο που θα είναι δικό σου είναι να κάνεις έτσι. Ευχαριστούμε.